τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αναδείξουν το Σούλι μέσα από ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα την περίοδο 2021-2027 διαθέτει η περιοχή. Η Περιφέρεια Ηπείρου, υλοποιώντας μια σειρά έργων, δράσεων και παρεμβάσεων, φιλοδοξεί να βοηθήσει ώστε η περιοχή του Σουλίου να βγει από την απομόνωση και να δοθούν και τα κίνητρα και τα εργαλεία στους νέους κατά βάση που θέλουν είτε να μείνουν στον τόπο τους είτε να επιστρέψουν και να επενδύσουν σε αυτόν. Ίσως το σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή να είναι αυτό της οδικής σύνδεσης της περιοχής του Σουλίου με την Εγνατία Οδό. Η δυνατότητα αυτή δίνεται πλέον μετά την ολοκλήρωση του οδικού άξονα από την έξοδο του Ελευθεροχωρίου προς την Αγία Κυριακή και από εκεί προς το μοναδικό ελατόδασος της περιοχής σε μια διαδρομή μοναδικού φυσικού κάλους. Οι εργασίες στο οδόστρωμα και στα τεχνικά προστατευτικά από τις καταπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί και πλέον αυτό που απομένει είναι να αφαιρεθούν οι απαγορευτικές πινακίδες σήμανσης επί της Εγνατίας Οδού που ενημερώνουν τους οδηγούς ότι ο δρόμος προς το Σούλι είναι κλειστός και να τοποθετηθούν, όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, νέες που θα υποδεικνύουν τη δυνατότητα της οδικής πρόσβασης μέσα από έναν απόλυτα ασφαλή και σύγχρονο δρόμο στην περιοχή του Σουλίου. Ναι, είμαστε στο τέλος αυτού του δρόμου, ένας δρόμος που δίνει άλλη διάσταση πλέον στην περιοχή αυτή που αξίζει ο κόπος και ίσως πρέπει να πω και ότι οφείλει η πολιτεία, όφειλε μάλλον. Εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια τώρα, συνδέομαι στην Εγνατία, είναι να βλέπεις την πινακίδα να μην έχει χει στο Σούλι και να έρχεται ο κόσμος σε ένα πολύ ωραίο τοπίο να περνάει αυτός ο δρόμος και εκεί εγώ ευελπιστώ ότι αύριο έχοντας προϊόντα Σουλίου στην περιοχή αυτός ο κόσμος που είναι και νέος κόσμος που ασχολείται σε αυτά τα χωριά με τον πρωτογενή τομέα και με τα ποιείς να πουλάει μέλι Σουλίου, γιαούρτι Σουλίου, τυριά Σουλίου και άλλα προϊόντα και έτσι σιγά σιγά να φτάνει στο Σούλι στο οποίο και εκεί θα κάνουμε άλλες πρωτοβουλίες, κάνουμε μάλλον αυτή τη στιγμή, όπως και ο δρόμος από την Τύρια στο Ζωτικό, στα Λιβάδια Σουλίου, που ενώνει και αυτό την περιοχή εδώ. Δηλαδή να κάνεις κάποιες διαδρομές ωραίες. Επίσης από την πλευρά της Πρέβεζας και της Παραμυθιάς, μέσα από τη Γλυκή, αυτή τη στιγμή κάνουμε τον κόμβο της Γλυκής και στη συνέχεια θα διορθώσουμε και τον υπάρχοντα δρόμο που οδηγεί στο Σούλι. Εκεί στο Τετραχώρι θα κάνουμε άλλες επεμβάσεις. Από το Σούλιο που βρέθηκε για τις επαιτειακές εκδηλώσεις στην Κυριακή, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου έδωσε ένα στίγμα των προθέσεων και των δράσεων που ήδη υλοποιεί η Περιφέρεια σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, όπως ο Δήμος Σουλίου αλλά και με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σε συνεργασία επίσης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των προτάσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει υποβάλει ένα πλέγμα προτάσεων που θα δώσει, όπως ανέφερε ο κ. Καχρημάνης, τη δυνατότητα σε νέους της περιοχής να μείνουν και να επενδύσουν με την κατάλληλη βοήθεια από την πολιτεία. Συνήθως οι δρόμοι φέρνουν κόσμο, αλλά ταυτόχρονα, όπως έχει αποδειχθεί και με τους αυτοκινητόδρομους, μπορούν να λειτουργήσουν και διαφορετικά αντίστροφα, δηλαδή να γίνουν δρόμοι φυγής. Ποιο είναι το στίχημα για την περιφέρεια, έτσι ώστε ο κόσμος, αυτοί οι νέοι άνθρωποι που ασχολούνται εδώ κυρίως με την πρωτογενή παραγωγή, να μείνουν εδώ στον τόπο? Κοιτάξτε, εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έρχομαι συχνά στην περιοχή και βλέπω ότι με βρήκε νέος κόσμος που έχουν κάνει εθελοντικές ομάδες να κάνουν διάφορες δουλειές. Και μου είπαν, εμείς αγαπάμε τον τόπο, θέλουμε να είμαστε προτεργάτες στο τι θα γίνει στην περιοχή και εσείς να μας βοηθήσετε. Αυτό με έχει γεμίσει υποχρεώσεις και ξέρετε, με τον νέους αγρότες που αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι συζητώ για την Ήπειρο αλλά και για όλη την Ελλάδα με το Υπουργείο, να μην είναι παράδειγμα, μέχρι σήμερα η νομοθεσία λέει μπαίνει ένας από τα δύο άτομα που θα είναι ζευγάρι. Εγώ λέω να μπουν και τα δύο άτομα, και ο άντρας και η γυναίκα, για σκεφτείτε να πάρουν από 40 και 40, 80 χιλιάδες να φτιάξουν ένα σοβαρό κατάντιο σε ένα χωριό. Έτσι και η γυναίκα θα αισθάνεται ότι είναι δικό της και αυτό που φτιάχνει με τον άντρα της εκεί, και τη δικιά της δηλαδή συμβολή. Όλα αυτά θα ξανααναστήσουμε με νέα παιδιά και πολλές φορές και μορφωμένα στα χωριά μας. Έχουμε ανάγκη σε όλα τα χωριά να δώσουμε οξυγόνο και να δώσουμε αυτό που έχει πλεονέκτημα ο τόπος.
την ποιότητα στα προϊόντα μας, δεν είναι τυχαίο. Από παντού τα μηνύματα έρχονται ότι η Ελλάδα και ειδικά όμως η Ήπειρος, αυτό που πρέπει να στηρίζει είναι η ποιότητα και στον πρωτογενή τομέα και στην παροχή υπηρεσιών. Μπορεί να αποτελέσει και αυτός ο τόπος εδώ έναν ακόμη πόλο ορεινής ανάπτυξης τουριστικής. Ναι, εγώ μέσα στα προτινόμενα για το 2021-2027 έχω και την περιοχή του Σιλίου ως μία περιοχή όχι. Δηλαδή μία περιοχή, πώς λέμε, της αστικής ανάπτυξης, αυτά είναι μια χωρική ανάπτυξη κάποιων ορεινών περιοχών.